Ολοχαμόγελα μου είσαστε. Ολοχαμόγελα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τον κύριο. Πρώτος σε δημοφιλία ο κύριος Κουτσούμπας. Στις δημοσκοπήσεις πάει καλά το κουκουέ. Έτσι, να άμα είσαι από τη σωστή όχθη του ποταμού που στέκονται οι εργαζόμενοι. Δεν έχετε απορία. Αυτό εκφράζεται και σε μια στήριξη, ένα σεβασμό. Τι λες, Φόφη? Και ένα προβληματισμό. Μην τζιγκλάς το κουκουέ, Φόφη. Που εδώ είμαστε το επόμενο διάστημα να εκφραστεί. Μάλιστα. Και πολλά. Εντάξει, τώρα κύριε Τζίμα, έχει δίκιο η κυρία Γιωτάκη σε αυτό που λέει. Είναι ευνοϊκή και η συγκυρία, γιατί βλέπουμε τι γίνεται στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Οπότε και το κουκουέ ευνοείται. Βεβαίως, το κουκουέ το πιστώνεται, αλλά τέλος πάντων υπάρχουν κάποια δεδομένα. Έτσι είναι, αλλά και κάθε κόμμα έχει και την απήχηση της στάσης του, της δράσης του, των θέσεών του, των πολιτικών του. Και από αυτή τη σκοπιά και μια σειρά κόμματα που εμφανίστηκαν να πουλάνε ελπίδα στον ελληνικό λαό και στην πορεία εφάρμοσαν αντιλαϊκές πολιτικές, σήμερα ο κόσμος του γυρνάει την πλάτη. Για το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα. Η κοινωνία έχει τα προβλήματά της. Μπορεί να τα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να πει κάποιος, και θα τοποθετηθεί και πάνω σε αυτό και ο κύριος Λαζαρίδης μετά, ότι δίνει ένα ακόμα στοιχείο υπεροχής στην κυβέρνηση, γιατί δεν υπάρχει αξιωματική αντιπολίτευση. Έτσι. Όμως η κοινωνία έχει τα προβλήματά της. Και δεν είναι μόνο τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, είναι και αυτά που βλέπουμε και που συμβαίνουν στη Γάζα. Πιστεύετε ότι σκόπιμα γίνονται αυτά τα πράγματα? Στη Γάζα εννοείται? Όχι. Το ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μία αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης. Γιατί οι μεν έχουν τα προβλήματά τους, οι άλλοι λέγουν ότι καλό μας κάνουν γιατί δεν έχουμε πίεση. Κοιτάξτε, συνήθως ας το πούμε έτσι, αντιπαραθέσεις και νέες περιεχομένου επί της ουσίας των βασικών κοινωνικών προβλημάτων όχι μόνο βοηθούν να φεύγει το φως του προβολέα από τα μεγάλα προβλήματα, αλλά συνήθως αξιοποιούνται και για να κρύβονται μια σειρά συγκλήσεις στις ίδιες πολιτικές κατευθύνσεις των κομμάτων. Σας θυμίζω το εξής. Ήδη σε όλη την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, μια σειρά κόμματα της αντιπολιτευόμενης συμπολίτευσης στήριξαν την πλειοψηφία των νόμων. Αντιπολιτευόμενης συμπολίτευσης. Η Νέα Δημοκρατία. Αυτό προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, έδωσε αέρα στα πανέα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία επανεκλέχθηκε και βρίσκεται σήμερα σε νέα κυβερνητική πορεία. Κύριε Τζίμα, να σας κάνω μια ερώτηση. Το κουκουέ, επειδή η θέση του κουκουέ, όντως, αν κάποιος μπορεί να πιστώσει κάτι στο κουκουέ, είναι ότι δεν αλλάζει θέσεις. Είναι πολύ συγκεκριμένες και είστε συνεπείς σε αυτό. Τι έχει αλλάξει όμως και βλέπετε να υπάρχουν κέρδη στα ποσοστά σας και στις μετρήσεις και στις εκλογές που προηγήθηκαν? Έχετε κάνει, είναι ένα κομμάτι όπως είπαμε πολιτική κατάσταση, μήπως έχετε κάνει και εσείς ένα μεγαλύτερο άνοιγμα σε ψηφοφόρους άλλων δυνάμεων που μέχρι τώρα δεν κοιτούσαν προς το κουκουέ, αλλά τώρα σας ακούνε να απευθύνεστε σε εκείνους λίγο περισσότερο? Δηλαδή πριν τις αυτοδιοικητικές είπατε στους απογοητευμένους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, εδώ είμαστε εμείς παιδιά, αυτές είναι οι θέσεις μας, ελάτε. Ναι, ξέρετε κυρία Αναστασοπούλη, το Κομμουνιστικό Κόμμα όλο το προηγούμενο διάστημα και πριν τις βουλευτικές εκλογές και το προηγούμενο διάστημα απευθύνεται στο σύνολο των εργαζομένων ανεξάρτητα του πολιτικής τοποθέτησης. Και βέβαια είναι λογικό αυτή την περίοδο ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του λαϊκού πληθυσμού που στήριξε, αν θέλετε, με ελπίδες το ΣΥΡΙΖΑ να απευθυνόμαστε σήμερα σε αυτόν, να τον καλούμε να δει τις επιλογές του, να δει την εκφυλιστική. Δεν είναι κομμουνιστές υποχρεωτικά αυτοί. Βεβαίως, άλλη μόνο. Είναι όμως κόσμος που έχει τα προβλήματά του, που ανησυχεί για την οικογένειά του, για την προοπτική των παιδιών του και ψάχνει να δει πώς μπορούν να ζήσει καλύτερα την επόμενη μέρα. Σε αυτόν λοιπόν τον κόσμο. Γιατί αρνήθηκε να συνεχθεί με τον κύριο Κασελάκη, ξέρετε. Να ολοκληρώσω. Σε αυτόν λοιπόν τον κόσμο, με τον οποίο έτσι κι αλλιώς με ένα μεγάλο κομμάτι αυτού συναντιόμαστε στους αγώνες, στον καθημερινό προβληματισμό, στη γειτονιά, στους χώρους δουλειάς, του λέμε να ολοκληρώσει αυτή τη συνάντηση που ήδη γίνεται σήμερα. Και πολιτικά να συμπορευτεί με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και είμαστε σίγουροι ότι όχι μόνο δεν θα απογοητευτεί, αλλά θα διαπιστώσει ότι από κοινού μπορούμε το επόμενο διάστημα να διαμορφώσουμε συνθήκες και προϋποθέσεις. Σας ρώτησε ο κύριος Ελευθερόγλου κάτι που νομίζω ότι είναι εύλογο. Θεσμικά, γιατί να μην συναντηθεί με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Γενικός Γραμματέας? Εντάξει, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος και σήμερα ο κύριος Κουτσούμπας και το προηγούμενο διάστημα η προηγούμενη Γενική Γραμματέας, η Άλεκα η Παπαρίγα, για οποιουσδήποτε λόγους, πρακτικούς, πολιτικούς, άμεσους, σε σχέση με την επικαιρότητα, έχει συναντηθεί με όλο το φάσμα των πολιτικών αρχηγών και ιδιαίτερα με την κυβέρνηση.
Εντάξει, εδώ είμαστε και σε Βουλή να συζητήσουμε. Δεν θα πει κανείς ότι πάτε να συνεργαστείτε με το ΣΥΡΙΖΑ, εσείς δεν έχετε τέτοια θέματα. Δεν έχει. Δεν υπάρχει λόγος για οποιαδήποτε συνάντηση με υπουργούς, με κυβερνητικά στελέχη, με τον Πρωθυπουργό, με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με το θεσμικό, ας το πούμε έτσι, πολιτικό πλαίσιο της χώρας. Όχι μόνο δεν έχει πρόβλημα με το Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά αντίθετα επιδιώκει και τέτοιες συναντήσεις. Κύριε Λαζαρίδη, θα έλεγα, κύριε Παπαδάκη, συγγνώμη που σας κλέβω 10 δευτερόλεπτα, ότι υπάρχουν και στιγμές, όπως για παράδειγμα στην έναρξη, για παράδειγμα, ορισμένων πολεμικών σειράξεων κτλ. Ή ορισμένων σημαντικών συναντήσεων των κυβερνητικών στελεχών των πρωθυπουργών, που το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει θέσει ανοιχτά την ανάγκη, την απέτηση, ο Πρωθυπουργός ή άλλα κυβερνητικά στελέχη να ενημερώσουν τα πολιτικά κόμματα. Αυτό για το τι συζητιέται πίσω από τις κλειστές πόρτες. Αυτό νομίζουμε είναι επί της ουσίας μια βασική πλευρά. Θα πάμε στον κύριο Λαζαρίδη.